Οι αγορές μέσω ίντερνετ, παρόλο που αποτελούν ιδανική λύση για εξοικονόμηση χρημάτων σε περιόδους κρίσης σαν αυτή που διανύουμε, στην Ελλάδα δεν είναι δημοφιλής. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, μόλις το 8% από όσους χρησιμοποιούν το διαδίκτυο κάνουν ηλεκτρονικό στις αγορές τους. Ο Νίκος Βασιλάκος θα μας εξηγήσει πού οφείλεται αυτή η δυσπιστία και πώς διασφαλίζεται, Νίκο, ο αγοραστής, αν δεν μείνει ευχαριστημένος από αυτό που παρήγγειλε. Στις αγορές μέσω ίντερνετ, σε αντίθεση με τις φυσικές αγορές που κάνουμε στα καταστήματα, έχουμε δικαίωμα από τον κανονισμό όλων των πιστωτικών καρτών να υπαναχωρήσουμε ανέτια, χωρίς εξηγήσεις δηλαδή ερωτήσεις από την πλευρά του καταστήματος ή της τράπεζας. Παράδειγμα. Παραγγέλνουμε ένα προϊόν και δεν φτάνει ποτέ ή δεν είναι της απολύτου αρεσκίας μας. Αμφισβητούμε τη συναλλαγή και τα χρήματα επιστρέφουν στην κάρτα μας εντός 2 εργασίμων ημερών. Είστε πλέον στο εμπόριο το ηλεκτρονικό να μην χρησιμοποιούνται καν πιστωτικές κάρτες. Περισσότερες φορές και από χρήστες οι οποίοι ξέρουν από αυτά. Η λύση που προκρίνεται είναι η λεγόμενη prepaid card, η προπληρωμένη κάρτα, η οποία βέβαια, ενώ δεν έχει τα μειονεκτήματα της πιστωτικής, επιτόκια κτλ., συνδρομές, κρύβει χρεώσεις. Άλλες φορές οι χρεώσεις αυτές είναι αντιληπτές, άλλες φορές όχι. Για παράδειγμα, σου κρατάνε προμήθεια κάθε φορά που γεμίζεις, να το πούμε έτσι, την κάρτα σου. Για 100 ευρώ μπορεί να σου κρατήσουν 1 ευρώ προμήθεια. Αυτά πρέπει να τα ξέρουμε. Γι' αυτό το λόγο κυκλοφορεί, αν θέλετε, στα μπλοκ, στα φόρα, η λύση του να χρησιμοποιούμε απλές χρεωστικές, cash card δηλαδή, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με λογαριασμούς. Οι καταναλωτές οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα ως προς το εμπόριο το ηλεκτρονικό, να ξέρουν ότι στην ιστοσελίδα της ΕΚΠΙΖΟ υπάρχει υπόδειγμα για συμβάσεις από απόσταση, τέτοιες είναι και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, να το συμπληρώνουν, να το απευθύνουν στον προμηθευτή και να κάνουν και τις κοινοποιήσεις που αναγράφονται πάνω. Νίκο, επαναφέρω το ερώτημα. Γιατί είναι δύσπιστος ο κόσμος να κάνει αγορές μέσω διαδικτύου? Ουσιαστικά υπάρχει άγνοια. Δηλαδή, ελάχιστοι καταναλωτές ξέρουν πώς επιστρέφονται τα χρήματα στις ηλεκτρονικές αγορές. Θα γίνω συγκεκριμένος για να εξηγήσουμε τι γίνεται. Όταν αγοράζετε κάτι με πιστωτική κάρτα, με χρεωστική κάρτα ή με προπληρωμένη κάρτα, για αγορές που γίνονται μέσω ίντερνετ, μπορούν να επιστραφούν τα χρήματα απλώς με μία αμφισβήτηση συναλλαγής. Mm-hmm. Στέλνουμε ένα φάκ στην τράπεζα και η τράπεζα αμέσως φροντίζει και μας επιστρέφει τα χρήματα εντός 2 ημερών. Δεν επιστρέφονται τα χρήματα, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, όταν οι συναλλαγές γίνονται μέσω ιδιωτικών εταιριών, όταν γίνονται με εμβάσματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, mm-hmm. και όταν γίνονται με χρέωση στο κινητό, με μήνυμα, το οποίο έχει χρέωση κρυφή. Γι' αυτό δεν κάνουμε ποτέ τέτοιες συναλλαγές, δεν μπορούμε να επαναχωρήσουμε. Τι γίνεται τώρα όμως να δούμε στην περίπτωση που θέλουμε να πάρουμε τα χρήματά μας πίσω γιατί ένα προϊόν δεν έφτασε ποτέ, ας πούμε. Αμφισβητούμε την αγορά στο τμήμα αμφισβητήσεων συναλλαγών που έχει κάθε τράπεζα και όταν η αγορά έχει γίνει με πιστωτική κάρτα, με χρεωστική κάρτα, τη γνωστή cash card, ή με προπληρωμένη κάρτα, τα χρήματα γυρίζουν στο λογαριασμό μας εντός 2 εργασίμων ημερών. Έτσι δεν υπάρχει κανένας φόβος για όλους όσοι θέλουν να μπουν στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τονίζουμε ότι η προθεσμία είναι 20 με 25 μέρες mm-hmm. από την παραλαβή του λογαριασμού της κάρτας για να αρνηθούμε τη συναλλαγή. Από αυτό και μετά δεν έχουμε κανένα φόβο. Περισσότερα όμως θα δούμε στο βίντεο που ακολουθεί για την προστασία που παρέχουν και οι καταναλωτικές οργανώσεις. Η ΕΚΠΙΖΟ δίνει συμβουλές και πληροφορίες στους καταναλωτές πώς θα αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες μέσα από το διαδίκτυο με ασφαλή τρόπο. Και ο αριθμός των καταναλωτών που χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο συνεχώς αυξάνεται. Είναι εύκολος τρόπος, γρήγορος, έχει περιθώρια να κάνει συγκριτική έρευνα αγοράς και δεν έχει και κόστος. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τις αγορές σας μέσω του διαδικτύου, απευθυνθείτε στην ΕΚΠΙΖΟ, μπείτε στην ιστοσελίδα ekpizo.gr. Εκεί θα βρείτε υπόδειγμα διαμαρτυρίας, όπου θα το στείλετε στην εταιρεία, στην ΕΚΠΙΖΟ και σε διάφορους άλλους φορείς, προκειμένου να παρέμβουμε και να λυθεί το πρόβλημά σας. Άρα, συγκρατούμε ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε πιστωτικές, χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες και όχι εμβάσματα. Και όχι εμβάσματα. Το λέω για να το ακούσω και εγώ, γιατί αγοράζω βιβλία μέσω διαδικτύου από το Amazon. Είναι τρομερή ευκαιρία. Όλοι μπορούν να το αξιοποιήσουν αυτό και να ξέρουν ότι οι προπληρωμένες έχουν κόστος αναγέμισμα σε αντίθεση με τις πιστωτικές κάρτες που με ένα χαμηλό όριο μπορούν να μας διασφαλίσουν και να κοιμόμαστε ήσυχα. Mm-hmm. Περισσότερο για το θέμα αυτό στην εκπομπή σου, Ψηφιακή Ελλάδα, τη Δευτέρα στις 18:00 από την Αθήνα. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Εγώ.